Όλοι λένε στη μαμά, αλλά και στον παπά μου μοιάζω λίγο. Λοιπόν, ήμουν σε υπολογιστή μια μέρα και άρχισα να γράφω. Έγραφα 30 σελίδες, 40, το πήγα 60 και είπα να το κάνω ταινία. Μου έρχεται μόνο το έρχεται, δεν ξέρω πώς έρχεται βασικά. Μάλλον είναι χάρη. Η μαμά δεν βοήθησε καθόλου. Τίποτα, δεν το έχει δει το κάνει, δεν ξέρει τι είναι. Ναι, ο μόνος που είχα την τιμή και μάλιστα την αγωνία, γιατί στην αρχή μου το έδωσε και επειδή είναι γιο. Σε σένα το εμπιστεύτηκε πρώτα. Ναι. Μου λέει για ρίχτω έτσι μια ματιά και μου το είπε λίγο αδιάφορο ότι και καλά δεν με νοιάζει. Είναι καλό ή δεν είναι. Εγώ είχα αγωνία. Τελικά κάθισα, το διάβασα και πραγματικά το αντιμετώπισα να στο σταυρό που σου κάνω, σαν να είναι ξένη η δουλειά. Δηλαδή, όχι επειδή ήταν από τον Αλκιβιάδη. Είχα αγωνία ότι αν δεν μ' αρέσει, πώς θα το πω. Αλλά επειδή έχουμε στηρίξει τη σχέση μας πάντα στην ειλικρίνεια, τα λέμε όλα. Δηλαδή, είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν τον έχω αντιμετωπίσει ποτέ σαν παιδί. Γιατί ο Αλκιβιάδης είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και άγγιγμα στα πράγματα από μικρός. Οπότε έχει συνηθίσει να ακούει την αλήθεια από μένα. Η σχέση σας πώς είναι διαμορφωμένη? Είστε φιλαράκια, είστε πατέρας και γιος? Αυτός είναι ο πατέρας μου. Αυτός είναι φίλος μου. Είστε φιλαράκια. Μπορεί να είμαι εγώ ο πατέρας και αυτός είναι ο γιος μου. Σοβαρά. Εγώ τον πιστεύω συνέχεια. Του δίνεις και συμβουλές δηλαδή? Ναι, τα πάντα. Δηλαδή, για πες μια συμβουλή που το έχεις δώσει. Καταρχήν, να μην το βγάζω στη δημοσιότητα. Αλλά εγώ δεν τον ακούω. Είμαι ένας κακός γιος. Θα στη μορία μετά. Και σήμερα δεν ήθελα να κάνει συνέντευξη, αλλά τον τράβηξα. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Είμαι συγκινημένος. Είμαι πραγματικά συγκινημένος. Γιατί... Και πολύ περήφανος. Θυμάμαι, ήμασταν στην Κρήτη πέρυσι το καλοκαίρι. Μου επιτρέπεις να το πω? Πες. Και του λέω, ρε Αλκιβιάδη, έβλεπα τον Μιχάλη τον Ζουγανάκη να παίζει μουσική με το γιο του στη συναυλία. Και του λέω πώς θα ήθελα μία μέρα να δουλεύουμε μαζί και να είμαστε μαζί, όπως είναι ο πατέρας με γιος τώρα στη συναυλία, να κάνουμε κοινή δουλειά μαζί. Δεν είπε λέξη. Και μετά από 7-8 μήνες, μου λέει, θυμάσαι, του λέω, γιατί το έγραψες αυτό το σενάριο? Γιατί με έβαλε να παίξω. Κάνω τον κακό, τον μαφιόζο, πολύ μαφιόζο όμως, πολύ κακό. Ούτω Σον Πέν στις ταινίες του δεν είναι τόσο κακό. Και του λέω, γιατί με... Ξέρει κάτι το παιδί. Του λέω, γιατί, από τι λέω το σκέφτηκες? Μου λέει, θυμάσαι τότε στη συναυλία, έλα καλύτερα πες εσύ. Αυτή η συναυλία που ο πατέρας και ο γιος τραγουδούσαν μαζί, ήθελα να νιώσουμε και εμείς οι δύο μαζί, να ήμασταν σαν αυτούς τους δύο. Θέλω να, εγώ να σκηνοθετώ και εκείνος να παίζει. Σε ενδιαφέρει να παίζεις κι εσύ? Δεν μπορώ, φοβάμαι μέχρι την κάμερα. Είμαι ντροπαλό στην κάμερα. Είμαι πίσω στην κάμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν νιώθω κίνδυνο. Αλκιβιάδη, σε ποια θέματα συμβουλεύεσαι τη μαμά και σε ποια τον μπαμπά? Στο γράψιμο με τη μάνα μου και στην κοινωνική ζωή με τον πατέρα μου. Στην κοινωνική ζωή? Ναι, μου λέει για κορίτσια, πώς να, να κάνω, να έχω φιλίες, πώς να ξέρω αν κάποιος με θέλει σαν φίλο και όχι σαν δόλωμα, ας πούμε, κάτι τέτοια. Δεν είναι καλές συμβουλές? Ναι, τις περισσότερες φορές. Και για τα κορίτσια τι σου λέει? Ότι πάνε με καλύτερα αγόρια και πρέπει να περιμένω λίγο. Περιμένω τώρα. Είσαι ερωτευμένος, Αλκιβιάδη? Μόνο περιμένεις. Περιμένω και είμαι και λίγο, ναι. Είσαι και λίγο. Ναι. Από την τάξη σου? Από παντού. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι επαγγελματικά ότι μπορεί να σε συγκρίνω με τον μπαμπά? Ναι. Ναι. Σε φοβίζει? Λίγο. Θέλω να εφοσιωθώ πιο πολύ στο γράψιμο και στη σκηνοθεσία. Ηθοποιός παλιά ήθελα να γίνω, τώρα δεν θέλω πια. Ρε παιδιά, τι ωραίος ο πιτσιρικάς. Τόσο κούλα, πως Αλκιβιάδης. Για πες εσύ.